ζήτησε στο τηλέφωνο κάποιος κύριος Αλέκος Μαρκίδης. Κάποιος κύριος Αλέκος Μαρκίδης. Κάποιος. Ναι, κάποιος του οποίου η μονότονη οξύφωνη ομιλία θυμίζει ήχο τσαμπούνα σε κειμενόμενο από το σύμφεση μέχρι το συνδύεση. Κόρη μου, πόσες φορές να σου εξηγήσω ότι μου φακά τα νεύρα κάθε φορά που μου λέει σε πήραν τηλέφωνο κάποιος κύριος Χριστόφιας, κάποιος κύριος Αναστασιάδης, κάποιος κύριος Αλέκος Μαρκίδης. Πρέπει επιτέλους να μάθεις τις σοβαρές προσωπικότητες του τόπου. Καλά, και από πού θέλετε να υποψιαστώ εγώ ότι αυτός ο Μαρκίδης, πώς τον είπατε τέλος πάντων, είναι σοβαρή προσωπικότης. Έμα που το. Ω. Μα που την. Κόρη μου, σωρά, δεν ξέρεις ότι ο κύριος Αλέκος Μαρκίδης είναι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. Της Δημοκρατίας της Πανάνας. Της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ίδιο δεν είναι. Μα αυτό το πράγμα το έχει πει και ο ίδιος ο πρόεδρος. Το ξεχάσατε. Προσπαθώ να το ξεχάσω. Προσπαθώ. Δηλαδή, εσείς δεν συμμερίζεστε την άποψη του κυρίου πρόεδρου ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι η δημοκρατία της μπανάνας. Να με σε κόφτη. Κόφτη με, πρόεδρε. Όχι, να με σε κόφτη, Βίρονα. Δεν είναι της αρμοδιότητάς σου η δημόσια τάξη. Υπάρχει ο αρχηγός της αστυνομίας και ο υπουργός δημοσίας τάξεως. Ω, ναι. Ξέρεις, πρόεδρε. Τούτοι δυο έχουν μία αρμονικοτάτη συνεργασία. Αν μάλιστα προσθέσουμε και τον Αναστασιάδη με τους δυο, θα έχουμε μία ευτυχισμένη οικογένεια. Τι λες, ρε Βίρονα, τι λες, ρε παιδί μου. Πρόεδρε, ξέρεις το θέμα τους βαριστούς τους τρεις σε μια άσκηση της εθνικής φρουράς με πραγματικά πειρά. Θα θρηνήσουμε θύματα. Μα τι θέλεις να πεις, ρε Βίρονα. Μην γίνεσαι πειθικός. Όχι και πειθικός, πρόεδρε. Σε παρακαλώ πολύ. Ούλα μπορεί να ήταν οχτώ ότι μου λαλείς, αλλά όχι και πειθικός. Τώρα που είπατε αυτή τη λέξη, θυμήθηκα ποιος είναι ο κύριος Αλέκος Μαρκίδης. Ποια λέξη, κορή μου? Εισαγγελέας. Ευτυχώς που κατάλαβες ποιος είναι ο Γενικός Εισαγγελέας. Δεν τα αποψιαζόμενα ποτέ ότι ο συγκεκριμένος κύριος είναι Γενικός Εισαγγελέας, αν δεν μου το λέγατε. Ατέρε, Μαρινέλα, πιάσε τον πίσω με ένα μου τηλέφωνο και σιωπηνάτε. Κύριε Φιμπουργιά, μπορώ να σας απασχολήσω μια στιγμή? Τι είναι, κύριε Φουλή? Ήθελα να σας μεταφέρω ένα μήνυμα από τον κύριο Αναστασιάδη. Αλό, αλό, ποιος μιλά παρακαλώ, γιατί δεν μιλάτε? Αν είστε ο κύριος Πέτρος Πατσαλίδης, σας παρακαλώ μιλήστε και μην παίζετε με τα νεύρα μου. Εάν δεν είστε ο κύριος Πέτρος Πατσαλίδης, με βάση το άρθρο 4, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 2, σημείωση 5 του ποινικού κώδικα, οι τηλεφωνικές φάρσες απαγορεύονται και θα υποστείτε ποινική δίωξη όπως θα υποστεί και ο κύριος Μάμας που συναντήθηκε με τον Πέτρο τον Πατσαλίδη, εκτός και αν είστε ο ίδιος ο κύριος Μάμας, οπότε σας λέω ευθέως ότι επαρανομίζετε κύριο Μάμα που συναντηθήκετε με τον καταζητούμενο και δεν τον εδέσατε και να τον οδηγήσετε δεμένο στην αστυνομία. Εσείς, κοτσιά μου κορμή, κύριε Μάμα, δεν μπορούσατε να κινητοποιήσετε και να δέσετε τον κύριο Πατσαλίδη και να τον παραδώσετε? Ποιον κοροϊδεύετε, κύριε Μάμα? Εμένα, που η εξυπνάδα μου τρέχει από τα ποδινάρια μου και είμαι ο πιο έξυπνος από τους ηγέτες αυτού του τόπου, εξού και θέλω να γίνω και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ποιος έμπονε? Κόρη μου, ποιος ήταν στο τηλέφωνο και έκλεισε το κιόλας? Αυτός, ο Μαρκίδης, που μου είπατε να πάρω πίσω. Έπιασες τηλέφωνο τον Μαρκίδη και έκλεισες το. Και τι θέλατε δηλαδή να κάνω, να καταφύσω τη γραμμή ανοιχτή στους αιώνες των αιώνων? Καλά, γιατί δεν μου τον έδωσες? Μου το ζητήσατε? Κόρη μου, δεν είμαι εγώ που σήμερα τον πιάσει τηλέφωνο. Ακριβώς, το ξεχάσατε. Όχι, δεν το ξεχάσατε, εσύ. Εσύ που το ξεχάσες. Εγώ είπα σου να τον πιάσεις. Ωραία, και τον έπιασε. Έκανε ακριβώς αυτό που μου είπατε. Παρακάτω. Μα το παρακάτω. Έδωσες που το. Μα μου είπατε ότι θέλατε να σας τον δώσω. Γιατί σου είπα να τον πιάσεις, καλό. Μένα ρωτάτε γιατί μου είπατε να τον πιάσω. Εγώ δεν έχω ιδέα. Δεν έχει ιδέα, Θεέ μου. Βοήθαμε, Θεέ μου. Παλάγια μου, για τότε. Κόρη μου, είπα σου να τον πιάσεις τηλέφωνο. Για να μου το δώσεις, κόρη μου. Α, όχι, όχι, όχι. Λυπάμαι πάρα πολύ. Μου είπατε χαρακτηριστικά και αυτό το πράγμα το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τελικά νομίζω ότι πρέπει να αρχίσω να σας ηχογραφώ για να σας αποδεικνύω πόσο πιστά θυμάμαι αυτά που μου λέτε. Λοιπόν, συγκεκριμένα είπατε: άτερε Μαρινέλα, πιάσ' τον πίσω τηλέφωνο και σιωπή. Αυτό έκανα. Και μετά σιώπησα. Πρόεδρε, γιατί βακάς τις κελές σου? Ρε Βιρονά, ακούστε με να σας πω κάτι.
Έμεινε μου λίγα χρόνια να ζήσω, γιέ μου. Αφήστε με να τα ζήσω. Ναι, με πεθάνετε εσείς με το ζόρι. Πρόεδρε, σε παρακαλώ. Εγώ, πρόεδρε μου, το καλό σου που θέλω. Εντάξει, ρε. Πέμε. Πέμε, ρε, Βίγρο. Πρόεδρε μου, η κατάσταση κατά της είναι εκτός ελέγχου. Η εικόνα της κυβέρνησης πάει από το κακό στο χειρότερο. Κι αμέ που προσπαθούμε να δείξουμε λίον έργων, κάτι συμβαίνει και που κουπίζονται όλα. Το χρηματιστήριο επουκουπίστηκε. Η αστυνομία επουκουπίστηκε. Το Κυπριακό επουκουπίστηκε. Το κόμμα επουκουπίστηκε. Πρόεδρε μου, σε παρακαλώ, πιάσ' τη βάρκα σου και πιένε μια κρουαζιέρα να εσυχάσεις. Τσαμ, που κουπίστηκε η βάρκα μου, Βίρονα. Πρόεδρε, ύβρατο. Ποιον, κύριε Φούλη. Ποιον παράπονο έχει πάλι ο κύριος Αναστασιάδης? Ότι εδώ ο ίδιος λέει προσπαθεί να δει πώς το κόμμα θα κλείσει την ψαλίδα των 6 μονάδων που το χωρίζουν αυτή τη στιγμή από το ΑΚΕΛ. Εσείς δεν του βγαίνετε στο τηλέφωνο. Μα ποιος δεν του βγαίνει στο τηλέφωνο, κύριε Βούλη? Μα περιπέσεις ο Αναστασιάδης εμπιστεύκεται. Επήρε με τηλέφωνο και δεν του απάντησα. Κάθε μέρα λέει. Κάθε μέρα σας παίρνει τηλέφωνο, ενώ εσείς απαξίτε να του μιλήσετε. Κάποιοι από το προεδρικό του λένε ότι ευρίσκεστε στον Τσιμπουρτού. Στον Τσιμπουρτού? Πού από τον Τσιμπουρτού δεν πήγα ποτέ μου εγώ, κύριε Φουλή? Ίσως είναι ευκαιρία να πάτε, κύριε Φυπουργέ, διότι ο κύριος Αναστασιάδης συγκεκριμένα μου είπε. Εάν ο Πούρος θέλει να πάει μαζί με τον πρόεδρο στο Τσιμπουρτού, θα του κόψω εγώ που την μπούγκα μου τα εισιτήρια να πάσουν. Ίσως του αρέσει και μείνουν και μέσα και ησυχάσομεν επιτέλους που λέω του. Έτσι είπε. Ω, η μάνα μου. Ακολουθεί τα βήματα του Σπύρου του Κυπριανού. Παράπονα ο Σπύρος, παράπονα ο Αναστασιάδης τώρα, Τελικά και εφόσον εσείς δεν του βγαίνετε στο τηλέφωνο, με παρακάλεσε να σας μεταφέρω εγώ το μήνυμα του. Επέβαια, να δούμε ποιο μήνυμα του, κύριε Φουλή. Εισηγείται με την ευκαιρία των επικείμενων εκλογών. Και εφόσον μάλιστα το ζητά και το ΑΚΕΛ, όπως ο πρόεδρος να αντικαταστήσει προσωρινά και βεβαίως ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, όπως μου είπεν, τον κύριον Κώση. Τον κύριον Κώση! Μα που να μείνει ευλογημένος για Κώση, να μείνει. Μα τι φταίει κάθε λίγο σιόρ ο Κώσης του Αναστασιάδη? Συγκεκριμένα, κύριε Υφυπουργέ, ο κύριος Αναστασιάδης μου είπε να επιλέξει τα εξής. Μα επιτέλους, ο πρόεδρος δεν καταλαβαίνει σιωρό ότι με το κατάντημα της αστυνομίας γελά μαζί μα και το παρδαλόν κατσίκι. Γιατί γελάτε, Δεσποινής? Άιστην, άιστην, είναι το παρδαλόν κατσίκι που λαλεί ο Αναστασιάδης, άιστην. Και λέω με τον τρόπο που μιλάτε. Σας έπιασα λοιπόν. Εσύ είστε ο πονηρός που με παίρνει τηλέφωνο κάθε μέρα και μου κάνει φάρσα. Είναι τα φάρσα. Ο λατρευτός μου, ο κύριος υπουργός από εδώ, κάθε μέρα με παίρνει τηλέφωνο και κάνει αυτή τη φωνή που μόλις έκανε τώρα. Και μου λέει ότι είμαι κάποιος Νίκος Αναστασιάδης και ζητά να σας μιλήσει. Και εσύ δεν μου του λαλείς? Του λέω ότι βρίσκεσαι στο Τσιμπουρτού και το κλείνω. Κλείνω τώρα, κύριε Μαρκίτη, και του μεταφέρω αμέσως το μήνυμά σας. Πρόεδρε, να κάνουμε έναν κατάλογο με όσους ταλαιπωρούν τη δημόσια ζωή της χώρας και να τους καλέσει σε μια κρουαζιέρα με το κότερο σου. Μόλις το κότερο ανοιχτεί στα βαθιά, να σε κατεβάσουμε εσένα σε μια λέμβον διάσωση και να σε βγάλουμε έξω. Και να φύγουμε το κότερο να πιένει, ώσπου να αποκουπιστεί. Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα, Βίρονα. Αλλά δεν είναι κρίμα να μείνει και η δική σου οικογένεια ορφανή? Ήταν να πνιώσω εγώ. Να αντέμνεις εσύ, τι επετύχαμε, ε? Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, αλλά ο κύριος Μαρκίδης ζήτησε τον κύριο Τράπα στο τηλέφωνο και με παρακάλεσε να τον πάρει πίσω. Ευχαριστώ, Γιώργουλέ μου. Θα άρχισε ο Πρόεδρε, να ξαναρθώ, Βίρονα, Βίρονα μου, μη βιαστείς. Άρχισε όσο θέλεις, παιδί μου, εντάξει. Γιώργουλέ μου. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Σε παρακαλώ, έλα κάτσε. Κάτσε, παιδί μου. Γιώργουλα, Γιώργουλα, θα σε ρωτήσω ευθέως, αλλά θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά. Πιστεύει ο κόσμος ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε λάθη? Όχι, κύριε Πρόεδρε, ο κόσμος πιστεύει άλλον πράγμα. Ότι αυτή η κυβέρνηση έγινε κατά λάθος. Ναι, Άλεκ μου,
Μένει στι 9, θα τον υψίσω εγώ. Ήδη έριξα του μια ρωτσιά. Εκτίμησαν πολλά. Όχι, Αλέκο μου, όταν λέω έριξα τον ρωτσιάν εννοώ ότι είπα του σοβαρά τα πράγματα, κατάλαβες, και να προσπαθήσω να τον πείσω να παραιτηθεί. Αλλά Αλέκο μου, κοίταξε, έτσι να μου γελάσεις, α. Όχι, Ζιό, δεν γελώ εγώ. Είδες με καμία φορά να γελώ. Εν το σχήμα του προσώπου μου που φαίνεται μερικές φορές ότι γελώ. Όχι, τι κατάλαβες, άμα λέω να μου γελάσεις εννοώ να κρατήσεις τον λόγο σου. Και μόλις βγεις πρόεδρος, θα με βάλει και εμένα γενικό εισαγγελέα, να. Πραγματικά, πρόεδρε, ειλικρινά σου το λέω, είμαι φοβερά απελπισμένος, πρόεδρε. Κι αν συνέχεια ο Αναστασιάδης τηλέφωνο αγχωμένος για να μου μιλήσει για τη μείωση των ποσοστών του κόμματος, κάθε μέρα πιάνει με 10 φορές την ημέρα τηλέφωνο. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να κάνω, πρόεδρε. Δεν ξέρω τι να κάνω. Πραγματικά είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα, Περικλή. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Το ξέρω, πρόεδρε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Να απαγορεύσουμε τα τηλέφωνα. Δεν γίνεται. Μα, πρόεδρε, δεν είναι για τα τηλέφωνα που σου μιλώ, πρόεδρε. Παιδιά, θυμούμε, ρε παιδιά. Την εποχή που η Κύπρος δεν είχε καθόλου τηλέφωνα. Δηλαδή, εσείς στέλνετε μηνύματα με τον καπνό πρόεδρε. Όπως τους Ιντιάνους. Πρόεδρε, το πρόβλημα δεν είναι τα τηλέφωνα, πρόεδρε. Το πρόβλημα είναι ο Αναστασιάδης, που με πιάνει 10 φορές την ημέρα τηλέφωνο και μιλά μου για τη μείωση των ποσοστών του κόμματος και εγώ πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω, πρόεδρε. Να σου πω εγώ τι να κάνεις, Περικλή. Πέ μου, πρόεδρε, πραγματικά κάθομαι πάνω σε αναμένα κάρβουνα. Να μεν του απαντάς το τηλέφωνο. Μα, Περικλή, δεν σου είπα 1000 φορές, παιδί μου, να μην αγχώνεσαι. Να με ρωτάς και εμένα, που έχω 70 χρόνια πείρα στην πολιτική. 70 χρόνια! Εντάξει, εσύ είσαι αρχαίο μουσείο που μόνο σου, πρόεδρε. Κράτα, δουλειά σου. Δουλειά σου! Περικλή, από την Καρύλινη, από την Παρεγούμπαρε, παρεξηγήσετε με... απλώς έκανα ένα χιούμορ. Χιούμορ! Εμείς καθόμαστε πάστε κάρφα, δεν σου λέει, δεν μου έκαμε χιούμορ! Εντάξει, θα ξαναμιλήσω. Δεν θα ξαναμιλήσω. Άστα, ρε. Όχι, δεν θα ξαναμιλήσω. Ορκίζεσαι. Ποιο είναι το λόγο. Ότι κι αν είναι ο λόγος του ανθρώπου. Ρε, έτσι, πρόεδρε. Γιατί με ρωτάς εμένα, ρε. Έγιες. Ρε, έβαλες το μπουτσού, χρειάζεται μόνο σου τα μέρα. Όχι, ρε, Περικλή, τα μόνο μου, αλλά σου υπόσχομαι. Δεν θα. Ρε, Περικλή, άσε τον παιδί μου. Άσε τον τώρα. Στο θέμα μας. Στο θέμα μας. Λοιπόν, στο θέμα. Ποιο ήταν το θέμα μας, ρε. Το θέμα μας, πρόεδρε, το θέμα μας. Ναι. Το θέμα μας είναι ο Αναστασιάδης, πρόεδρε. Που με πιάνει συνέχεια τηλέφωνο, αρχωμένος και λέει μου για τη μείωση του ποσοστού του κόμματος και πραγματικά εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Λοιπόν, να σου πω εγώ τι θα κάνεις, Περικλή. Να μην απαντάς το τηλέφωνο. Μα ρε, Περικλή, να πεις στη γραμματέα σου να του λέει ότι είσαι. Δεν είσαι μέσα. Ναι, πρόεδρε, η γραμματέα μου του λέει ότι δεν είμαι μέσα. Η γραμματέα μου του λέει ότι είμαι στο. Τσιμπουρτού. Αλλά πραγματικά δεν είναι σωστό, πρόεδρε. Να περιπέσουμε τον άνθρωπο ότι είμαι τάχα στο Τσιμπουρτού ημισμού. Όχι, Περικλή. Μα εξάλλου δεν υπάρχει Τιμπουρτού. Υπάρχει. Ξέρω εγώ, πρόεδρε, αν υπάρχει υπό το Τσιμπουρτού, έπιανε ο καλές, δεν νομίζω, αν υπάρχει Τσιμπουρτού, αν νομίζω ότι στο Τσιμπουρτού, ξέρουν ή νοιάζονται ή να πηγαίνετε στην Κύπρο, μα, πρόεδρε, δεν είναι αυτό το θέμα. Όχι, να της πεις να μην του ξαναπεί του ανθρώπου ότι είσαι στο Τιμπουρτού. Να του πει ότι είσαι κάπου αλλού που δικαιολογείται να είσαι, ρε παιδί μου. Σαν πού δηλαδή, πρόεδρε. Στη Χονολουλού. Στη Χονολουλού. Πρόεδρε, σοβαρή κατάσταση. Μύρωνα, για να νιώσουμε γεία μου ότι είναι σοβαρή κατάσταση, κάτσε το χαρτομάντιλο γεία μου που κρέμεται με στο ρουθούνι. Έναν τίποτε, ρε Περικλή. Έναν τίποτε, αλλά κρέμεται που τα μένε, τέλος. Εντάξει, ρε Περικλή, που λαλείς, πρόεδρε, σοβαρή κατάσταση. Ναι, πρόεδρε, δυστυχώς θα συμφωνήσω με τον Βίρονα. Πρέπει να αποφασίσουμε σοβαρά τι μέλη γενέστε με το κόμμα. Ο Αναστασιάδης έσπασε μας τα τηλέφωνα. Έσπασε τα τηλέφωνα.
Να του πείτε να αγοράσει άλλα. Πρόεδρε, όταν λέω έσπασαν τα τηλέφωνα, εννοώ τηλεφωνά μας συνέχεια. Πρέπει όντως να κάνουμε κάτι. Δεν πάει άλλο η κατάσταση, πρόεδρε. Περικλή, ξέρεις τι σκέφτομαι. Νομίζω ότι αυτή είναι η λύση. Λοιπόν, να πείσουμε τον Αναστασιάδη να αποχωρήσει και στη θέση του να βάλουμε τον Γιαννάκη. Νομίζω ότι ο Γιαννάκης δεν θα μας ζαλίζει όλη την ώρα με τα τηλέφωνα. Τι λέεις, Πρόεδρε, ο Αναστασιάδης έχει δίκιο. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Ναι. Να κάνουμε μια σύσκεψη. Πάλε σύσκεψη, πρόεδρε. Ναι, Περικλή. Θα κάνουμε μια σύσκεψη όπου θα παρακαθίσουν ορισμένα στελέχη της κυβερνήσεως. Και όταν λέγω στελέχη της κυβερνήσεως, εννοώ τα πιο σοβαρά στελέχη της κυβερνήσεως. Δεν θα πεις τίποτα για τον Μαρκίν. Σωρί! Παιδιά, να αρχίσουμε, ε. Ναι, πρόεδρε, ναι. Πρόεδρε, είσαι βεβαίως ότι στη σύσκεψη αυτήν παρακάθονται όλα τα σοβαρά στελέχη της κυβέρνησης? Γιατί λείπει κανένας. Νομίζω ότι λείπει η καθαρίστρια, πρόεδρε. Εσχόλασε η Ελλού, Περικλή, έχει ώρα. Α, εντάξει, ναι. Περικλή, μπορείς να μας υποδείξεις ποιοι άλλοι πιο σοβαροί βρίσκονται έξω από αυτή τη σύσκεψη? Νομίζω, πρόεδρε, ότι η ερώτησή σου είναι αποστομωτική. Πρόεδρε, ήταν καλά να προσκαλούσαμε εδώ με τον Αλέξανδρο τον Μαρκίν. Μα γιατί γελάτε, ε? Έτσι ήρθε μας να γελάσουμε, ρε Βίωνα. Υπάρχει μια εφορία στην ατμόσφαιρα. Λοιπόν, να έρθουμε στο θέμα μας, το θέμα της συζητήσεως. Η εικόνα της κυβερνήσεως σήμερα. Θέλω να μου τη χαρακτηρίσετε με μία λέξη. Καλή. Υποτονική. Παρεξηγημένη. Ζωφή. Ασπρόμαυρη. Πιστεύετε, παιδιά, ότι η εικόνα της κυβερνήσεως μπορεί να βελτιωθεί? Να βελτιωθεί. Στο χέρι μας είναι, πρόεδρε. Ποιο? Το παπιό. Μέμπλα σε σηκωρούδα μου, είπαμε. Περικλή, σε παρακαλώ. Πρόεδρε, θα μιλήσουμε σοβαρά ή θα κάνουμε μάθημα νηπιαγωγείου με τη μέθοδο της Μοντεσόρι, δε με. Συγγνώμη, πρόεδρε, αλλά οι κυβέρνησεις, όπως όλες οι κυβερνήσεις, έχουν και τα καλά τους, έχουν και τα κακά τους. Λοιπόν, μπορούμε να απαριθμίσουμε τα κακά της κυβερνήσεως. Κύριε πρόεδρε, γιατί δεν απαριθμίζουμε τα καλά της κυβερνήσεως, μιας που θα είναι και πιο εύκολο το μέτρημα? Συμφωνώ με Γεωργούλα, εγώ. Συμφωνάς με τη Γεωργούλα, εσύ, ρε κόλοκο. Κύριε πρόεδρε, υπάρχει μία διάχυτη εντύπωση αποτυχίας στην οποία εντέχνωσε καλλιέργησε εδώ και αρκετών καιρών το ΑΚΕΛ. Κύριε πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, ήρθαμε εδώ για να κάνουμε αυτοκριτική ή για να εξωτερικεύσουμε το αντικομμουνιστικό μας αποθυμένο? Τώρα γιατί φύγεστε εσείς, Θεσποινίδη, διαιρωτώ με δηλαδή. Παρακαλώ. Με την άδεια σας, κύριε πρόεδρε, να σας μεταφέρω την άποψη του κυρίου Αναστασιάδη. Α, του καρδιολόγου. Του γυναικολόγου, για να μας υποδείξει με ποιον τρόπο θα κάνουμε ανώδυνο το και τον... Να ζωπήσεις επιτέλους! Περιχρή! Πρόεδρε, πατέρα! Λοιπόν, κύριε πρόεδρε, η άποψη του κυρίου Αναστασιάδη είναι ότι πρέπει να απαντήσουμε με σκληρή γλώσσα απέναντι στο ΑΚΕΛ. Μα κύριε πρόεδρε, είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούμε το πρόβλημα αυτής της κυβερνήσεως, επιτέλους! Μήπως θα ήταν πιο συμβατό με τα διεθνή πρότυπα, αν χρησιμοποιούσαμε την αγγλική? Εγώ εισηγούμε να χρησιμοποιήσουμε την κινέζικη. Πέρκυμον, επιτέλους, καταλάβεις, να μπορούμε να λέμε.
Αυτή τη στιγμή μιλάτε χωριάτικα και δεν καταλαβαίνω λέξη από αυτά που λέτε. Πρόεδρε, σε παρακαλώ, μπορούμε να μείνουμε μόνοι μας? Α, δηλαδή θέλω να του πείτε κάτι πίσω από την πλάτη μου? Παιδιά, ας επικεντρωθούμε στο θέμα μας. Πρόεδρε, μπορώ να πω και εγώ κάτι? Μετά. Εντάξει. Συνεχίστε, κύριε Φούλη. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να συνεχίσω χωρίς να με διακόψω? Παιδιά, σας παρακαλώ, μην διακόπτετε τον κύριο Φούλη. Κύριε Φούλη. Κύριε Πρόεδρε, όπως έλεγα, το ΑΚΕΛ. Πάλι έχει να κάνει με το ΑΚΕΛ ο κύριος Υπουργός, κύριε Πρόεδρε. Μα εσένα το πρόβλημά σου ποιο είναι, Δεσποινή? Μα ήρθαμε εδώ για να συζητήσουμε για το ΑΚΕΛ, κύριε Πρόεδρε. Μα γιατί φύγεσαι, Γιωργούλα μου? Μα δεν θίγομαι, κύριε Πρόεδρε. Εγώ προσπαθώ να κρατήσω τις ισορροπίες. Εσείς είστε πρόεδρος όλων των Κυπρίων. Και την πατρίδα ουκελά το παραδώσετε. Να μην το ξεχνάμε κι αυτό. Να μην το ξεχνάμε, βεβαίως. Δεν μπορεί ο κύριος Υπουργός από εδώ, επειδή έτσι τον εδασκάλεψε ο κύριος Αναστασιάδης, συνέχεια το ΑΚΕΛ και το ΑΚΕΛ και το ΑΚΕΛ. Πρόεδρε, μπορώ να πω κι εγώ κάτι? Μετά, Βίρονα, μετά. Εντάξει. Πρόεδρε, κοίταξε να δεις. Ήρθαμε εδώ για να συζητήσουμε έναν πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Όμως αυτή η σύσκεψη δεν είναι καθόλου, μα καθόλου σοβαρή. Υπονοείτε ότι δεν είμαστε σοβαροί εμείς? Άντε να δούμε, θήκη, Αντζέλα. Πρόεδρε, πρέπει να δώσουμε λύσεις. Δεν μου απαντήσατε. Με τις θεωρίες και τις κουβέντες του καφενέ δεν λύνονται τα προβλήματα. Δεν μου απαντήσατε. Η κυβέρνηση έχει έργο, όμως το έργο της μηδενίζεται. Από το ΑΚΕΛ. Πρόεδρε, εισηγούμε να απαριθμίσουμε τα προβλήματα για να δώσουμε λύσεις. Δεν μου απαντήσατε. Παραγία μου, πρόεδρε, θα είναι μόνο. Απάντα στην κοπέλα, Μερκλή. Εντάξει, πρόεδρε. Να απαντήσω. Χρυσή μου, δεν υπονοώ καθόλου ότι δεν είσαι σοβαρή. Είσαι η πιο σοβαρή κοπέλα που είδα στη ζωή μου. Εντάξει. Είδες, Περικλή, Αν μου επιτρέπετε τώρα εμένα, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να αποχωρήσω. Ξέχασα να βάλω πετρέλαιο. Εντάξει, χρυσή μου. Μα πού είναι να βάλει πετρέλαιο? Ελπίζω να μην ενώσει ο Ενωδοπτή, Πρόεδρε, διότι που τούτη ούλα να τα περιμένεις. Anyway, ας απαριθμίσουμε τα προβλήματα. Πρόεδρε, μπορώ να πω και εγώ κάτι τώρα? Μετά, Βίρονα, μετά. Μα, Πρόεδρε, οι άλλοι επετάσσετε και μείνουν χωρίς δελάβο τον λόγο, όπου λαμβάνω τον μετά, λόγο. Μετά, είπα, Βίρονα. Εντάξει. Λοιπόν, ακού. Κοινωνικές παροχές, κύριε Πρόεδρε. Προσπαθούμε να παρουσιάσουμε μία σειρά από κοινωνικά μέτρα, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση και το εθνικό σχέδιο υγείας. Αλλά το ΑΚΕΛ δεν μας αφήνει να το περάσουμε εις τη Βουλή. Πάλι το ΑΚΕΛ, κύριε Πρόεδρε. Πάλι το ΑΚΕΛ. Δεν μας αφήνει να μιλήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Δεν μας αφήνει. Λοιπόν, Περικλή, να προωθηθεί το εθνικό σχέδιο υγείας, να εφαρμοστεί η φορολογική μεταρρύθμιση, να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων και να ιδρυθεί αμέσως το ίδρυμα για εξαρτώμενα πρόσωπα από τα ναρκωτικά. Λοιπόν, λύσαμε τα κοινωνικά προβλήματα. Και απάντησε. Εκκρεμεί και το νοσοκομείο του Παραλιμνίου, κύριε Πρόεδρε. Α, ναι. Να ανακοινώσουμε ότι θα ανεγερθεί και το νοσοκομείο εις το Παραλίμνη. Πρόεδρε, είσαι 8 χρόνια που δεν ανακοινώνουμε. Ναι, να βάλουμε το θεμέλιο λίθων. Βάλε λίθους, Πρόεδρε. Τώρα είναι ο χτίσεις μόνος σου, Πρόεδρε. Πάμε σε άλλο θέμα. Κύριε Φούλη, τι γίνεται με τους δρόμους? Όσο αφορά τους δρόμους, κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσουμε να παραδώσουμε στην κυκλοφορία όσα κομμάτια μπορούμε. Κομμάτια από εδώ, κομμάτια από εκεί. Από τα λέμε που στείλω ανάλυση. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, θα διαβεβαιώσουμε τόσο τους παθήτες όσο και τους κατοίκους της Ελεύθερης Αμοχώς του ότι τους δρόμους που εξεκίνησε η κυβέρνησή μας, δηλαδή Λεμεσού, Πάφου, Λάρνακα, Αμοχώς του, θα τους τελειώσει η κυβέρνησή μας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να μας ψηφίζουν μέχρι το 2050 που αναμένεται να τελειώσουν αυτοί οι δύο δρόμοι. Ωραία. Πρόεδρε, μπορώ να μιλήσω τώρα? Μετά, είπαμε, Βίρονα. Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλον έχουμε? Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να απαντήσω το τηλέφωνο. Εντάξει, Γιωργούλα μου. Κύριε Πρόεδρε,
Εγώ χτυπώ το τηλέφωνο για να φύγει από εδώ η δεσποινισμιδά. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω ότι αυτή η σύσκεψη δεν πρέπει να ολοκληρωθεί πριν ληφθεί σοβαρά η απόφαση ότι από τούδε και στο εξής οι υπουργοί της κυβερνήσεως πρέπει να απαντούν με σκληρή γλώσσα απέναντι στις επιθέσεις του αφθόδους, αφθόδους πυρετού που μπορεί να αφανίσει την φιλοσοφία μας εάν χτυπήσει και στην Κύπρο. Σας ευχαριστώ. Ναι. Τελικά δεν ήταν κανένας, κύριε Πρόεδρε. Κάποιος μαλάκας πρέπει να ήταν. Με συγχωρείτε για την έκφραση. Εντάξει, Γιώργο, λέμε εντάξει, δεν είναι τίποτα. Περικλή, σε παρακαλώ να προωθήσεις αυτόν που είπε ο κύριος Φούλη. Μάλιστα, βεβαίως, βεβαίως. Ποιο? Δεν τίποτα, Γιώργουλα μου. Τίποτα σημαντικό. Παιδιά, αυτά είναι. Όμως, Πρόεδρε, το σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση των τελευταίων καιρών είναι το καραντίνα της αστυνομίας, Πρόεδρε. Η εγκληματικότητα άρχισε που καιρών, αλλά μετά τα τελευταία τούτα γεγονότα που είχαμε με τον Πατσαλίδη, πραγματικά, Πρόεδρε, συγγνώμη που το λέω, αλλά έχουμε γίνει ρεζίλοι. Ειδικά μετά την προβολή που έδωσε στην υπόθεση τούτος ο, πώς το λένε, τούτος ο μάμας. Ναι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, πώς νομίζετε μπορεί να βελτιωθεί η εικόνα της αστυνομίας? Πρόεδρε, να σας μεταφέρω την εισήγηση του Αλέκου του Μαρκηδή. Να φυλακίσουμε τον μάμο. Πες στον Αλέκο να φυλακίσει τον μάμα για να βελτιωθεί το κύρος της αστυνομίας. Πρόεδρε, έχω και κάτι άλλο να σου πω. Μετά, Βίρονα, μετά. Μα πότε μετά? Ξέρω σίγουρα, Βίρονα. Μετά. Λοιπόν, παιδιά, η σύσκεψη σε τελείωσε τώρα. Να πάμε να ξεκουραστούμε. Άντε, Πρόεδρε, πότε να μιλήσω εγώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε! Τόσα προβλήματα που έχει ο τόπος, γιατί δεν παρετήσει και να μπει πρόεδρος ο Αλέκος ο Μαρκίδης? Δεν μου λαλείς, Πρόεδρε, να παρετηθείς! Μετά, Βίρονα, μετά! Μετά? Μα πότε μετά, Σιώ?